Ακόμα και στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύουμε, η γιορτή της μητέρας γιορτάζεται σε όλες τις χώρες και είναι αλήθεια πως τα τηλέφωνα σπάνε, τα ανθοπολία και τα ζαχαροπλαστεία σημειώνουν αυξήσεις στις πωλήσεις τους και οι μητέρες χαμογελάνε. Σύμφωνα με ιδιοκτήτες καταστημάτων στην πόλη της Ξάνθης, ένα συμβολικό δώρο όλοι θα το κάνουν στη μητέρα τους. Μια αγκαλιά λουλούδια, μια τούρτα, ένα τριαντάφυλλο, ένα μήνυμα σε μια όμορφη κάρτα και ένα μικρό δωράκι αποτελούν τις επιλογές των περισσότερων. Ναι, είναι μία από τις πιο μεγάλες γιορτές στα Ανθοπολία. Η μάνα συνήθως είναι μία. Όλοι τη σέβονται, την αγαπούν και την εκτιμούν και όλη αυτή την ημέρα τη σκέφτονται. Όσο μπορεί ο καθένας με τις δυνατότητες που έχει, γιατί τα χρόνια είναι λίγο δύσκολα, προσπαθεί ο καθένας να δείξει την αγάπη του. Συμβολικά δωράκια επιλέγουν. Συμβολικά δωράκια τα ανθισμένα τα γλαστράκια, τα μικρόφυτα που μπορούν να τα βάλουν στο μπαλκόνι τώρα. Και οικονομικά και για την τσέπη του καθενός συμφέρει και η μανούλα το χαίρεται γιατί το φροντίζει, είναι κάτι από το παιδί της και το έχει όλο το καλοκαίρι στο μπαλκόνι ανθισμένο και το χαίρεται. Σε σχέση με άλλες χρονιές βλέπετε διαφορά? Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια όχι, δεν βλέπω διαφορά σε αυτή τη γιορτή. Βέβαια μειώθηκε το κόστος, ο άλλος διαθέτει λιγότερα χρήματα, αλλά πάντα έστω τα 2, τα 5 ευρώ που διαθέτει θα κάνει τη χειρονομία. Εσείς είστε μητέρα, τι δώρο περιμένετε? Βασικά την αγάπη περιμένουμε. Εγώ βέβαια τα παιδιά μου, επειδή είμαι 30 χρόνια μέσα στα λουλούδια, δεν περιμένω λουλούδι. Με χαρίσανε, μου λένε όλο το Ανθοπολείο, εδώ και 30 χρόνια λέει είσαι μέσα στα λουλούδια. Τι άλλο να σε προσφέρουμε? Αλλά μόνο η αγάπη τους που με σκέφτονται θα μου φέρουν ένα γλυκό, ένα φιλί γλυκό και ό,τι μπορούν. Γενικώς η αγροστική κίνηση είναι πεσμένη, αλλά λόγω ερτών υπάρχει κάποια διάθεση από τον κόσμο, γιατί στην Ελλάδα συνηθίζουμε να είμαστε ευγενικοί, να τιμούμε κάθε γιορτή και να κάνουμε ένα μικρό δωράκι. Περισσότερο τι επιλέγουν τα παιδιά, είτε τα μικρότερα είτε τα μεγαλύτερα, για να κάνουν δώρο στη μητέρα τους? Κάτι διακοσμητικό για το χώρο τους, κάτι για την θερινή τους κατοικία για το μπαλκόνι, λουλούδια. Αυτά βέβαια προσφέρει και το κατάστημα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι γενικά πεσμένα, αρκετά πεσμένα σε όλα τα είδη. Γιορτή της μητέρας, χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου, τις νυν μητέρες και τις μέλουσες μητέρες γενικά. Ένα όνομα που μας συγκινεί ιδιαίτερα και για τα αγγλικά λέτε έτσι. Τα πατροπαράδοτα από εμάς τους Έλληνες δεν πρόκειται να τα βγάλουνε ούτε να τα πάρουνε ποτέ. Έχει κάποια κίνηση ξεχωριστή, έχει. Όπως έχει στα Ανθοπολία, έχει και στα ζαχαροπλαστεία. Είναι συνυφασμένα αυτά τα δύο με τις καλές στιγμές κατά μείζωνα λόγο. Οπότε μέσα στο γενικότερο πλαίσιο είναι και τα γλυκά. Επιλέγουν τούρτες, ας πούμε, για την αυριανή μέρα? Γενικά κάτι που να έχει μια γεύση γλυκιά. Μπορεί να μην είναι τούρτες, μπορεί να είναι αυτά για τα οποία Ξάνθη ακούστηκε στα πέρατα της γης, όπως η Καριώκης, όπως άλλα παραδοσιακά τοπικά, του Σαραγλί και κάποια άλλα πράγματα. Πάντως είναι γλυκιά γεύση. Και αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ και επιμένω και πάλι, όλα αυτά που λέμε πατροπαράδοτα, τα έθιμα όλα αυτά, συνεχίζουν ακόμη και στην κατάσταση αυτή που είμαστε, να τα τηρούμε και να τα κρατούμε σαν κόρη οφθαλμού.